Θα ριζώσει. Από τι κατάλαβες, κάτι έχει σχέση με μένα μάλλον. Όχι, όχι. Τι. Καταρχήν μένω ακριβώς δίπλα του. Κάθε χρόνο το καλοκαίρι ερχόταν με τα αυτοκίνητα, 2-3 αυτοκίνητα, περατζάδα, τάκ, τούκ, μια εβδομάδα διακοπές και δρόμο. Τώρα τα αυτοκίνητα έχει βάλει κουκούλα από πάνω, τα έχει σκεπάσει. Δεν κουνιέται, σου λέω, με τίποτα. Και ξέρεις από πάνω ακριβώς μένει ο Μίχελς, νοικιάζει. Ναι, και ο Μίχελς θα καλοπεράσει αν έρθει ο Βιερίνια. Ξέρεις πώς θα πέρα, καλοπεράσει. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος. Πάμε! Έβαζα το κουλούρι. Ναι. Το Βιερίνια και τον Μπέλκα. Ναι. Την ταινία υπάρχει και φιλότιμο, τη θυμάσαι. Βέβαια, Κωνσταντάρας, βέβαια. Τελευταία σκηνή της ταινίας τη θυμάσαι με τον Παπαγιανόπουλο και τον. Τον Κρουέζα. Τον Τούζο. Που και του λέει ους. Ξαναγυρίζουνε. Μα από την εποχή του παππού σας, κύριε Υπουργέ. Παπαγιανόπουλο, δεν φίλε. Να τους έβαλε την που τους λέει 2-3 ους να τη δούνε. Βρέστε διάλογο. Δεν λέτε και 800 χιλιάρικα πλατιπόδι, εσύ κουλούρι. Ο Πέλκας, ο Πέλκας, ο Πέλκας, κοίτα, βελτιώθηκε από πέρσι, να μην τον αδικούμε. Έχει κάνει δυνατότητα. Βελτιώθηκε. Δεν είναι δυνατόν να ζητάει 30 χιλιάρικα τον πόντο να πληρωθεί. Έχει, αν είχε το ένα μέναν θα του τα δίνα. Αν είχε ο Πέλκας το ένα μέναν, και 1,5 θα του δει, δεν το έχει. Δεν το έχει, τι να κάνω. Έτσι ακριβώς. Δεν το έχει το παιδί. Και σαν καλή συνέχεια. Εγώ ξέρετε κύριε Υπουργέ, Γιώργο, φύγε το καλό που σου θέλω, θα φας πολύ ξύλο. Όχι κύριε Υπουργέ, αυτή είναι εγώ και το μαγαρίνι του παππού σας. Ποια έκανε την κόρη του Κωνσταντάρα και σε εκείνο το μάτς, σε εκείνο το μάτς, σε εκείνη την ταινία, η... Δεν τη γούσταρε η Βουγιουκλάκη γιατί ήταν ανταγωνίστρια. Την είχε γκόμενο ο Σακελάριος. Τι πλάμε. Έλα φίλε, πάμε. Οι γραμμές ελεύθερες. 90-90-90.